Λοιπόν, επιστρέψαμε και νιώθω πολύ χαρούμενος γιατί κρατώ στα χέρια μου κυριολεκτικά ένα δημιουργήμα ενός φίλτα του Νεανία, συμπατριώτη και η περίσσια χαρά είναι γιατί νιώθω κατάτη και συνυπεύθυνος για να μην πω συνδημιουργός, γιατί αυτό είναι βαρύ, είναι μεγάλο. Θα σας παρουσιάσω τον Νίκο τον Ραφαηλίδη. Τον γνωρίζετε βέβαια με τη νέα του εμφάνιση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Έχει έρθει πριν από κάποιου μήνε εδώ στην εκπομπή και μα μίλησε για ένα απόλυτο δικό του δημιούργημα, του καυγάδε τη αριστοκρατία. Είχαμε δείξει και κάτι δείγματα εδώ. Έτσι. Μια σειρά διαδικτυακού τύπου, στην οποία κατά κύριο λόγο γράφει, Ω θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθετεί ω σκηνοθέτη και παίζει βεβαίω ω ηθοποιό ο Νίκο Ραφαηλίδης. Ο Νίκο Ραφαλίδη δημιούργησε αυτό. Είναι το πρώτο του βιβλίο και χαίρεται πάρα πολύ και χαίρομαι με τη χαρά του και χαίρομαι διπλά γιατί κάπως έτσι ξεκίνησα. Ήμουν λίγο μικρότερο βέβαια από τον Νίκο όταν εξέδωσα την πρώτη μου ποιητική συλλογή. Τα θυμάμαι όμω όλα. Και θυμάμαι εκείνο το περίεργο ταξίδι κάθε μέρα από Κατερίνη στην Θεσσαλονίκη, στον εκδοτικό οίκο, στο τυπογραφείο, για να κάνουμε τι περίφημε διορθώσεις. Και τότε δεν είχαμε αμάξια, δεν είχαμε την πολυτέλεια καν να γνωρίζουμε την πόλη. Πηγαίναμε με το λεωφορείο τη γραμμή και τα πάντα ήταν πρωτόγνωρα και πολύ δύσκολα. Και από τότε Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αν κάποτε προκύψει για μένα, να έχω αυτή τη δυνατότητα να προσφέρω βήμα για προβολή στα παιδιά που ξεκινούν τα πνευματικά τους βήματα, να είμαι πάντα παρόν. Το έχω ξαναπεί, αυτό κάνω και σήμερα. Το χρωστώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που χρωστάω. Αν και είναι πολλά εκείνα που χρωστώ. Λοιπόν, Καλώ όρισα, αγαπητέ Νίκο. Θα μου επιτρέψει να κάνω μόνο το εξή. Για να τον γνωρίσουμε, τον Νίκο, γιατί απόψε έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ, να κάνουμε το προσκλητήριο. Απόψε, θα το πω τώρα, θα το πω και στον επίλογο τη εκπομπή. Στι 8.30 ώρα, με το κλείσιμο των καταστημάτων, δηλαδή, στην επάνω αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνη, στην Εκάβη μα, στο πάρκο, στην επάνω αίθουσα, θα παρουσιάσουμε εκεί μία ομίγυρη τη απόλυτη ομοψυχία, θα παρουσιάσουμε το πρώτο βιβλίο με την υπογραφή του Νίκου Ραφαηλίδη. Τίτλο Το σώμα μου πίσω. Το σώμα μου πίσω. Όπω λέμε, λέγαμε εμεί στο κίνημα, θέλουμε την Ελλάδα μα πίσω. Λοιπόν, προσέξτε ό,τι έχει αναγραφεί σαν βιογραφικό για τον Νίκο Ραφαλίδη. Το διαβάζω ω έχει. Ο Νίκο Ραφαλίδη είναι 19 χρόνων, κατάγεται από την Κατερίνη, ασχολείται με τη συγγραφή, τη σαναριογραφία, την ηθοποιία και τη ζωγραφική. Είναι απόφοιτο επαγγελματικού λυκείου στον τομέα υγεία και πρόνοια με πτυχίο βοηθού μικροβιολόγου. Στα 14 του, το 2009, του απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συμμετοχή του στους 15ους περιφερειακούς μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες. Στα 17 του πήρε έπαινο για τη συμμετοχή του στην έκθεση ζωγραφικής γυμνασίων λυκείων Πιερίας. Στα 18 του έκανε μια ερασιτεχνική σειρά στο κανάλι YouTube με την ονομασία «Οι καυγάδες της Αριστοκρατίας», στην οποία έπαιζε, έγραφε και σκηνοθετούσε. Αυτά ως βιογραφικό, φαντάζομαι πλουσιότατο, για ένα παιδί. παιδί μόλις 19 ετών. Και από την άλλη μεριά, θα ήθελα να αναφέρουμε την ομάδα που είμαι μέλο τώρα, τη Vatum Productions. Είναι στη συνέχεια του βιογραφικού. Μάλιστα. Θα το διαβάσω τότε και αυτό. Επίση, έχει ολοκληρώσει το πρώτο του βιβλίο και ξεκινάει το δεύτερο μέρο του. Εικονογράφησε το παραμύθι του Μάκη Ρουσομάνη, ο Μελένιο στο Αϊδόνι και ο τυφλό ποντικό το έτο 2014. Διαθέτει πτυχίο τατού αρτίστ με ειδικότητα στα Old Τατουάζ. Λόουερ της αγγλικής γλώσσας, είναι μέλος στην Vatum Productions ως ηθοποιός, μια ομάδα που κάνει ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, φωτογραφίσεις και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί κανείς να τα δει στο YouTube, στο Facebook και στο προσωπικό τους site. Μάλιστα. Τελικά, όντας μόλις 19, όλα αυτά, εσύ δηλαδή, όταν φτάσει στα 29, τι θα γίνεται, θα έχουμε χάσει την μπάλα κυριολεκτικά. <laughs> δεν ξέρω. Δεν θα ξέρουμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Μακάρι. Χαίρομαι, χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα τότε που σε γνώρισε, Νίκο. Και εγώ το ίδιο. Και σήμερα ξέρει, όλο τυχαίω, πέρασα από το βιβλιοπολείο μέσα στο το οποίο συναντηθήκαμε και μα σύστησαν. Ναι. <laughs> ναι. Και μου θύμισε ο αγαπητό μου Νίκο, μου θύμισε τη γνωριμία. Δεν το θυμάμαι ακριβώ. Και πίστευα ότι κάπου στην πλατεία συναντηθήκαμε, ήρθε κοντά δηλαδή και μου δώσε γνωριμία. Χαίρομαι όμω πάρα πολύ που σε γνώρισα, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ μακρύ ο δρόμο που έχει μπροστά σου και είναι γεμάτο με παράδεισο. σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη δημιουργία, με την τέχνη. Να είστε καλά. Μα λοιπόν, θα πούμε δύο λογάκια, τόσα προλαβαίνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ στην εκδήλωση. Εμένα με επέλεξε ω έναν από του συντονιστέ τέλο πάντων. Έτσι, θα πω και εγώ δύο πραγματάκια. Αποτελείται κομμάτι τη εκδήλωση. Όχι, και όχι μόνο, ήσασταν από του ανθρώπου που με βοήθησαν να ξεκινήσω. Μου αρέσει που επιμένει στον πληθυντικό. Ε. Εκεί σου το έχω ζητήσει τόσε φορέ να τελειώσουμε στο μεταξύ μα αριθμό, να μιλάμε τον ελληνικό μα. Τέλο πάντων, το ε, κρατώ ω πηγαίο. <laughs> το κρατώ και το αποδέχομαι ω πηγαίο ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Ε. Γι' αυτό και συνεχίζω έτσι να το. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μα να το ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πε μου δύο λόγια. Το σώμα μου πίσω. Πώ ξεκίνησε και πώς έγραψες τα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτό το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο είναι τελείως πρωτότυπο. Να είστε καλά. Ο απόλυτος ευνηδιασμός, γιατί είμαι ένας άνθρωπος της γραφής, εδώ και 30 τόσα χρόνια, είναι αν με ρωτούσε κάποιο τι διακρίνει πρώτο πρώτο σε αυτό το κείμενο, σε αυτή την προσπάθεια, θα του έλεγα την πρωτοτυπία του. Πρώτη φορά έχω δει ότι ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει με αυτόν τον τρόπο. Να τα πει έτσι, αδερφέ. Έτσι όπω τα γράφει ο Νίκο Ραφαηλίδης εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν είναι και λίγε σελίδες σελίδε από ό,τι βλέπω. Ξεπερνούν τι 100, έτσι. Ναι. Είναι 120-130 πόσε. 133. 133, μάλιστα. Αλλά το δεύτερο Έχει μέρος... μέσα και σκίτσα τα οποία είναι δικά σου. Ναι. Και είναι εξαιρετικά σκίτσα. Να είστε καλά. Ναι. Δεν ξέρω γιατί θα μπορούσε κάποιο να σε βαθμολογήσει περισσότερο. Να ξέρει, θα το αυτό. θα πάρει κάποιο το βιβλίο και θα πει: εδώ έχουμε έναν έναν γνήσιο σκητσογράφο, έναν σπουδαίο σκητσογράφο. Να δούμε τώρα πώ θα μα βοηθήσει. Τι αρέσει της. περισσότερο. Τι θα αρέσει <χει> περισσότερο. λοιπόν, πάντω το κείμενο είναι πρωτότυπο. Πε μου λίγα λόγια γι' αυτό, πώ το ξεκίνησε, λοιπόν, γιατί σου ήρθε αυτό και όχι κάτι άλλο. Την ε, περίοδο που έκανα τη σειρά, παρακολουθούσα εκείνο το διάστημα ορισμένε παρουσιάσει βιβλίων. Και τότε γνωρίστηκα και καλύτερα με κάποιου συγγραφεί, οι οποίοι σήμερα θα μιλήσουν κιόλα. Η Γιώτα Τσερτεκίδου, η Βιβί Κοντοπούλο, ο Μάχη, ο Ρουσομάνης. Ε, ε μάρεσε πάρα πολύ η ιδέα του βιβλίου και πάντα διάβαζα βιβλία και μεταφυσικής ιστορίας και έτσι και πάντα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα για μένα. Εκείνο το διάστημα από ορισμένα στενίες και πράγματα που συζητούσα με την παρέα μου έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο για την αστρική προβολή. Όταν, ας πούμε, ο άνθρωπο κάνει γιόγκα ή οτιδήποτε, σε μια κατάσταση ύπνωση μπορεί να πετύχει να βγει η ψυχή του από το σώμα. Η ιστορία αυτή που διάβασα δεν είχε να κάνει καθαρά να με ενημερώσει. Εγώ από εκεί πέρα είχα το ερέθισμα να σκεφτώ τι θα μπορούσε όμω να γίνει πιο ενδιαφέρον με αυτή την ιστορία. Έτσι σκέφτηκα ορισμένα μέρη, ορισμένους χαρακτήρες που είχα γράψει για, και για άλλα σενάρια ή τους είχα έτοιμους για να τους εντάξω κάπου. Και λέω, θα μπορούσα να βάλω παράδειγμα το λιτόχωρο τη Θεσσαλονίκη που μου αρέσουν. Ε, θα μπορούσα να βάλω ένα χαρακτήρα περίεργο, έναν ένα χαρακτήρα που θέλει να δει και τι κρύβεται πίσω από αυτά που βλέπει. Ε, μ αρέσει όμως και ο 18ος αιώνας. θα ήθελα να βάλω και κάτι από εκεί. Έτσι λοιπόν η ιδέα της αστρικής προβολής μου άνοιξε πόρτες για να αναφέρω πράγματα που θα ήθελα και έτσι τα έχω βάλει σε ένα γενικό σύνολο. Και όταν αποφάσισα να βάλω αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενώσω, να κάνουν φιλία, να προδοθούν ο ένας από τον άλλον, να ενωθούν, ε, η αστρική προβολή και όλη η περιπέτεια που έβαλα, όσο το έγραφα το βιβλίο, μου άρεσε και εμένα τον ίδιο. Και έβλεπα ότι οι χαρακτήρε γράφουν μια ωραία ιστορία. Και έτσι δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι το έγραψα εγώ. Τώρα <laughs> το το διαβάζει, ναι. Θεωρήσω ότι είναι κάτι που δεν. Ναι, είναι... ναι δηλαδή βλέπω τι σελίδε και αυτά και λέω εγώ τα έγραψα όλα αυτά τα πράγματα. Πώ έγραφε, Νίκο, πώ, καθώ δηλαδή τα βράδια. Είχε κάποιε ιδιαίτερε αγαπημένες στιγμές, Μ' γρα... και... Έγραφε συνέχεια, γράφει. προσπαθίζοντα να τελειώσει κεφάλαιο-κεφάλαιο. Τι ακριβώ, πώ το κάνει. Δεν βιαζόμουνα, αλλά βιαζόμουν και πολύ να μάθω κι εγώ την ιστορία. Δηλαδή, όσο το έγραφα, θυμάμαι ότι πάντα περίμενα να έρθει το βράδυ. Όλη τη μέρα, α πούμε, σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να βάλω, τι θα μπορούσα να βάλω σημείωνα-σημείωνα στο τετράδιο ιδέε. Και το βράδυ, όταν κοιμόντουσαν όλοι και ήμουν ήρεμος, ε, έπαιρνα. Επειδή μόνο διαχειρό μπορούσα να σκεφτώ για να το γράψω και μετά το έγραψα στον υπολογιστή. Ε, έπαιρνα το τετράδιο και άρχισα να σημειώνω, να σημειώνω την συνέχεια. Έβλεπα τι ιδέε, πού θα μπορούσα να το βάλω αυτό. Α, εδώ πέρα ταιριάζει. Μπαίνει. Ε, τι θα πει η ιστορία και αυτά. Και έτσι με έφερε το ξημέρωμα με μένα να γράφω. <laughs> δηλαδή, κυριολεκτικά, Είχε την αγωνία τι θα σκεφτεί ο εαυτό σου για να μάθει και εσύ την ιστορία ναι, δηλαδή... που εννοείται ότι την είχε αναλάβει ο ίδιο. <laughs> ναι, το περίεργο Αυτό το... μου ακούγεται <laughs> πολύ ωραίο. Αυτό ακριβώ όμω συνέβη, κύριε Βιέννη. Περίμενε <laughs> τον εαυτό σου να σου πει την ιστορία. Ναι, δηλαδή ο πρωταγωνιστή μου, ο Φρέντι, είναι σαν να μου λέει όταν, τον, όταν γεννήθηκε από μένα αυτό ο χαρακτήρα, μου λέει: Όχι, δεν έχει φυλαράκι ας πούμε, να βγαίνει για καφέ και αυτά. Όχι, θα κάνει να γράψει την ιστορία. Δηλαδή, πρέπει να κάνει να σκεφτεί. Του το βάλεις. λέει κάπου εδώ μέσα ότι η <laughs> μάγκα ξέχναντα θα κάτσει να γράψει την ιστορία <laughs> για να υπάρχω κι εγώ. <laughs> ναι, γιατί πούμε... αλλιώ δεν θα υπήρχε ο φρέντι, δεν <laughs> θα είχε ναι. γεννηθεί. Και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό γιατί νιώθω ότι οι ίδιοι μου οι χαρακτήρε με βάζουν να κάνω πράγματα. Και, και μ' αρέσει. Είναι η δική μου δημιουργία, α πούμε, με βάζει να δουλέψω ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, φιλαράκο μου, δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα. Θα κρατήσουμε και κάποια για το βράδυ απόψε. Ναι, ναι. Να επαναλάβουμε <laughs> το προσκλητήριο. Απόψε στις 8.30 λοιπόν θα σας περιμένουμε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Περισσότερο βέβαια θα είναι ο κόσμος που θα μας περιμένει εκεί στα, στα, καθίσματα. Στην επάνω αίθουσα της Κάβης, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κατερίνης λοιπόν, μέσα σε ένα από τα ωραιότερα πάρκα εν Ελλάδη. Είναι κάτι για το οποίο τέλο πάντων περηφανεύεται η πόλη της Κατερίνης. Για το πάρκο της, το δημοτικό της Κήπο. Εκεί θα είμαστε από τι 8.30 θα ξεκινήσουμε και όπου πάει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ανηφορίζουμε εμεί τον χρόνο. Ακούσατε τι είπε προηγουμένω ο Δημιουργό. Συμπάζευα τι σκέψει μου όλη την ημέρα και το βράδυ καθόμουν και του έλεγα: Παραταχθείτε. Πρέπει να κάνουμε κείμενο τώρα. Έτσι. Αυτά θα συμβούν απόψε. Νίκο Ραφαλίδη είναι ο Δημιουργό. Σα είπα και άλλη φορά όταν σα τον γνώρισα, είχε εντελώ διαφορετική όψη τότε. Σα είπα, σημειώστε τον στη μνήμη σα, αυτόν τον τύπο, γιατί θα τον βρούμε μπροστά μα. Γιατί πίστευα από τότε ότι είναι ένα πραγματικά πολύ καλλιτεχνικό όν. Ένα παιδί με αξεπέραστε καλλιτεχνικέ ιδιότητε και δυνατότητε. Αυτό είναι ο Νίκο Ραφαλίδη. Πιστεύω, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω, και όχι μόνο δημόσια και στις παρέες μου, ότι δεν θα δικηθώ ως προς αυτή την, να την πω, πρόβλεψη. πρόβλεψη. Πάντως τον αγαπώ, γιατί είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Και ήρθε η ώρα, πάντα θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ώρα, σε αυτή την πατρίδα, να βαθμολογούμε σωστά. Όχι μικρή μεγάλη στο να είπαν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε υπέρ της ισόητας πρέπει όμως να βαθμολογούμε κιόλα. Γιατί αλλιώς θα προκύψει το ξέφραγο αμπέλι. Αυτό δηλαδή που εκ των πραγμάτων προέκυψε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο, από καρδιά για μια φορά ακόμη σου εύχομαι. Ξέρω ότι σε χαίρονται εκείνοι που σε γέννησαν, εκείνοι οι οποίοι σε έχουν κάθε μέρα κοντά τους. Σε χαιρόμαστε κι εμείς. Σου εύχομαι λοιπόν ότι καλύτερο. Και είμαι βέβαιος ότι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η ευχή δεν θα μείνει ευχή, αλλά θα γίνει η ίδια η πραγματικότητα. Να okay. σου πάτε okay. καλά. Και χίλια ευχαριστώ. Τα λέμε απόψε. Για ότι κάνετε. Τα λέμε απόψε λοιπόν στι 8.30. Λοιπόν, εδώ έκλεισε το Ευζήν, αυτό ήτανε. Κράτησα τον φίλο μου τον Νίκο τον Ραφαηλίδη να διανθίσει τον επίλογο και είπαμε τα των νευροπαθών. Βλέπετε ότι η ίδια εκπομπή είναι η ίδια η ζωή. Είναι τα πάνω και τα κάτω, είναι τα χαμογελαστά και τα λυπημένα, είναι τα σοβαρά και τα αξιόμεχα, αλλά πάντα πάνω από όλα αυτά, πάνω από τους όποιους επιθετικούς προσδιορισμούς και τους χαρακτηρισμούς, στέκει η αγωνία του αγώνα. Τίποτε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο δεν κερδίθηκε ποτέ χωρίς αγώνα. Αυτόν τον αγώνα λοιπόν τον κρατάμε μέσα μας, μια και βρισκόμαστε ακόμη στα απόλυτα μεθεόρτια της επαιτίου της Παλιγενεσίας, του αγώνα του 21 και πορευόμεθα σε ό,τι αφορά την δική μας μεταξύ μας πορεία. Αύριο, στο γνωστό μας ραντεβού στις 2.30 το απόμενο σήμερα, εδώ στην πολύ αγαπημένη συγχρονιτά της Διόν Τηλεόρασης για το επόμενο ρεζίμ. Να είστε όλοι καλά. και χαρά.